προφανώς καταλαβαίνω συγκεκριμένες αντιρρήσεις. Προφανώς και μπορώ να σας είχα τεκμηριώσει και σας τεκμηριώνω το κομμάτι του γιατί πρέπει να πάμε στην μετεστέγαση του κτηρίου. Και αντιλαμβάνομαι τις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις σας, αλλά να προχωρήσουμε σε μια εκδήλωση ενδιαφέροντος, ώστε αυτοί οι οποίοι πιθανά να ενδιαφέρονται, αν υπάρχουν, να φέρουν με συγκεκριμένους όρους τις προσφορές τους, να τις έχουμε εδώ μπροστά μας για να μπορούμε να συζητήσουμε εάν αυτό θα προχωρήσει ή όχι. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ τις σωστές δουλειές. Σε όλο αυτό λοιπόν υπήρξε μέσα στην απόφαση που βγήκε μία παράγραφος η οποία την δική μου πρόταση την παρέλειψε. Δηλαδή μετά την ένσταση του κ. Λαμπενούδη και τις επιφυλάξεις του κ. Μίτση βγήκε η απόφαση η οποία έλεγε αποφασίζει μονόφωνα στην απογόνηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να δούμε για το κομμάτι της απόφασης. Και δεν υπήρξε αυτό το οποίο έγραψε. Από λάθος εδώ της υπηρεσίας και από δικό μου λάθος το οποίο δεν το είδα την ώρα που υπέγραψε τη συγκεκριμένη απόφαση. Αλλά αυτό έχει πολύ συγκεκριμένο. Αυτά που συζητήσαμε εδώ ήταν πολύ συγκεκριμένα και θεωρώ τρομερά απαράδεκτο το να μπορεί οποιοδήποτε μέλος της Λιμενικής Επιτροπής αντί να σηκώσει ένα ρημαδοτηλέφωνο και να πει ξέρεις κάτι, αυτό ή εκείνο ή το άλλο, να αρχίσουμε και να γυρίζουμε από οποιοδήποτε blog spot μέχρι οποιοδήποτε εφημερίδα ή να δημιουργούμε τηλέφωνα εσωτερικά της Λιμενικής Επιτροπής και να συζητάμε για πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα για αλλαγή πρακτικών, έτσι, με δική μου υστερόπουλη πρωτοβουλία, για ενοικιάσεις ακινήτων τα οποία εγώ συνδέομαι συγγενικά μαζί τους και για άλλα τέτοια απίστευτα παλαβά πράγματα τα οποία στη σφαίρα της πολιτικής μπορεί να δικαιολογούνται και να τεκμηριώνονται. Εγώ όμως εδώ έχω ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή σε όλους σας ότι δεν είμαι για να κάνω πολιτική. Δεν με ενδιαφέρει και το έχω πει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα με έχουν κράξει και οι Δημοτικοί Συμβούλοι αυτό το πράγμα. Η πολιτική εμένα αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να κάνουμε πέντε πράγματα. Και μέχρι τώρα μια χαρά τα πηγαίναμε. Ήταν μια λιμενική επιτροπή η οποία ξεπερνούσε το κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης και μιλούσε επί της ουσίας εδώ μέσα. Λοιπόν, ξαναλέω τα δεδομένα και θέλω να πάρουμε μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση με πολύ συγκεκριμένα λόγια. Πρώτον, εκτιμώ ότι πρέπει, όπως και εγώ με εισήγηση της υπηρεσίας, πρέπει να γίνει μετεστέγαση για τους εξής απλούς λόγους. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Βάζω την προσωπική μου τοποθέτηση. Μπορώ να τοποθετηθώ. Εντάξει, αλλά κάνουμε διαλογική συζήτηση για να καταλήξουμε σε αυτό. Η διαλογική συζήτηση τη προηγούμενη φορά. Απαράδεκτο, τι αν θεωρούσε απαράδεκτο. Θεωρώ απαράδεκτο. Ότι τροποποιήθηκε μια απόφαση. Δεν πάρθηκε ποτέ. Λοιπόν, να το ολοκληρώσω λίγο. Εάν σα αρέσει η διαδικασία, θα την κρατάμε μέχρι που δεν πάει. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλό σε αυτό. Ναι, δεν έχω έρθει εδώ για μονόλογο, ήρθαμε εδώ να ανταλλάξω με απόψει. Μάλιστα, οπότε θα βάλω. Θα μου βάλετε ονόματα στο πώ θα μιλήσω για να καταλάβω. Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενία σα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μετεστέγαση για τους εξής συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, η υπηρεσία μέσα σε ένα χρόνο έχει με τη βοήθεια του Δήμου αυξήσει το δυναμικό της επίπεδο προσωπικού κατά 4 άτομα. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή ο όγκος δουλειάς που βγαίνει από το λιμενικό ταμείο μπλέκεται με το κομμάτι της εξυπηρέτησης του κοινού καθώς μέσα στον χώρο εδώ κάποιος ο οποίος πρέπει να εκτελεί μία μελέτη για να μπορέσει να προχωρήσει το τεχνικό κομμάτι, θα δίνει ταυτόχρονα και πληροφορίες για το πώς θα εξυπηρετήσει έναν άνθρωπο που έχει να πληρώσει την κλίση του, τα λιμενικά του θέλει ή να κάνει μία αίτηση για να εξυπηρετήσει από το λιμενικό ταμείο. Τρίτον, έχουμε επιτύχει, και αυτό το έχουμε επιτύχει συνολικά, δεν το έχει επιτύχει ούτε ο πρόεδρος της υπηρεσίας, να μπορέσουμε να έχουμε μία αύξηση όχι μόνο στο νότιο τμήμα του λιμανιού, αλλά γενικότερα στις λιμενικές μας επιδομές των τουριστικών σκαφών σε ποσοστό 75% και μέσα στο λιμάνι της Χίου σε ποσοστό 45% των σκαφών. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι εξυπηρετούνται από τον άνθρωπο που έχουμε βάλει εμείς στο λιμάνι για να τους δένει, να τους δίνει νερό, να τους δίνει ρεύμα, αλλά έρχονται από πολιτισμένες χώρες. Δεν μπορεί λοιπόν ούτε να δίνουν τα χαρτιά τους και να τα κάνουν στο πόδι, ούτε να μην μπορούν να εντοπίσουν πού βρίσκεται μία ρεσεψιόν, γιατί εκεί δεν ξέρουν λιμενικό ταμείο σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Ξέρουν ένα γραφείο υποδοχής της Μαρίνας, ένα κτίριο στο οποίο μπορούν να έχουν οποιαδήποτε εξυπηρέτηση, είτε αυτό λέγεται στα χαρτιά τους, είτε λέγεται στην πληροφόρησή τους για το τι μπορούν να κάνουν στοιχείο. Και γενικώς το κομμάτι του λιμενικού ταμείου, ευτυχώς ή δυστυχώς, έχει ένα πολυπρόσωπο ρόλο που εκτός από το κομμάτι το διαχειριστικό των μεγάλων πλοίων ή των ημερόπλοιων, έχει να κάνει και με τους θαλάσσιους αυτούς τους τρεις λόγους, σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων,
και με το ότι δείχνει η τάση να είναι ολοένα και αυξανόμενη και δεν υπάρχει καμία επιβάρηση σε οποιοδήποτε οικονομικό προϋπολογισμό, είτε αυτό λέγεται του Δήμου είτε του κράτους, αλλά μόνο του λιμενικού ταμείου, και τον οποίο θα ισοσκελίσει με την ενοικίαση του συγκεκριμένου χώρου, θεωρώ ότι όλο αυτό το θέμα που συζητάμε είναι τουλάχιστον αρχή να του κάνουμε δύο συνεδριάσεις. Παρ' όλα αυτά, εδώ υπάρχουν όλα τα δεδομένα και σήμερα θα καλεστούμε να αποφασίσουμε εάν θα ξαναπάμε σε μια προκήρυξη, εάν θα μείνουμε εδώ που είμαστε κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Πολύ ευχαριστώ να ακούσετε τις απόψεις. Λέει, σε συνέχεια της απόφασης 255 θέματος με τα στέγαση της υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου, καθορισμός των όρων της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου και ορισμός μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου, συζήτηση συνεδρίας 7 Σεπτεμβρίου. Η ουσία του θέματος είναι εδώ. Δηλαδή, μπαίνει θέμα ημερήσιας διάταξης, ότι σε συνέχεια της απόφασης για τη μετεστέγαση, καταρχάς δεν πήρε απόφαση το Συμβούλιο για μετεστέγαση την περασμένη φορά. Είπαμε, διερευνούμε το θέμα. Εδώ είμαστε όλοι που το αποφασίσαμε. Δεν πήρε απόφαση το Συμβούλιο την περασμένη φορά για προκήρυξη όρων δημοπρασίας. Είπε να εκτιμήσουμε την κατάσταση, να κάνουμε μια εκδήλωση ενδιαφέροντος. Και δεν επήρε απόφαση το Συμβούλιο την περασμένη φορά να ορίσει μέλη επιτροπής εκτίμησης ακινήτου. Αυτά όλα. Ναι. Ποιος τα έγραψε, με ποια απόφαση βγήκανε και πώς είναι δυνατόν η γραμματεία, καθ' υπόδειξη δικιά σας, να γράφει τέτοια πράγματα. Εμείς εδώ αυτή την περασμένη φορά πήραμε απόφαση για όρους δημοπρασίας ακίνητης και ορίσαμε επιτροπή. Πότε εκλεχθήκαν αυτά. Ολοκληρώσατε. Σε παρακαλώ. Τι πρωτοκολλώστα δεν έγινε. Ολοκληρώσατε, μπορώ να απαντήσω. Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε η λάθος διαδικασία, ίσως από έλλειψη εμπειρίας, ίσως από έλλειψη οτιδήποτε, το Συμβούλιο την περασμένη φορά δεν πήρε απόφαση για αυτά τα πράγματα. Έγινε μια συζήτηση. Είπαμε να γίνει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος, να δούμε τι τιμές παίζουν και όλα αυτά τα πράγματα. Και ξαφνικά βλέπουμε στην εφημερίδα δημοκρασία. Μπορώ να απαντήσω. Όχι, υπάρχει αμφισβήτηση ότι έτσι θα είναι. Θα σα απαντήσω πώς θα υπάρξει αμφισβήτηση. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το θέμα της μετεστέγασης του Λιμενικού Ταμείου. Εγώ προσωπικά ανέφερα και είπα ότι σε μια εποχή, για να το κλείσω το θέμα, σε μια εποχή που το δημόσιο προσπαθεί να εξασφαλίσει στέγη για να μην υπάρχουν έξοδα, σε όλη την Ελλάδα οι δημόσιες υπηρεσίες, οι εντολές των Υπουργείων είναι χρησιμοποιήστε ιδιόκτητα τους χώρους που έχετε για να μειώσετε τα έξοδά σας. Εμείς, το Λιμενικό Ταμείο, που έχουμε ιδιόκτητο χώρο, θα πάμε να νοικιάσουμε στην προκειμία άλλο κτίριο. Ένα αυτό. Δεύτερο, για λόγους ασφάλειας, όπου υπάρχουν κτίρια που συστεγάζονται υπηρεσίες άλλες, καταρχάς δεν υπάρχουν κτίρια που να συστεγάζεται ή η αστυνομία με κάποια άλλη ιδιωτική υπηρεσία ή το λιμεναρχείο με κάποια άλλη ιδιωτική υπηρεσία. Αν φύγουμε από εδώ, αναγκαστικά ο χώρος αυτός θα μείνει κενός, διότι δεν μπορεί εδώ να μπει κάποιος ιδιώτης για λόγους ασφαλείας και δίπλα να είναι το λιμεναρχείο. Και τρίτο, νομίζω ότι η τοποθέτηση που έκανα και η άποψη που εκδήλωσα ότι εάν στην ανατολική, στην νότια πλευρά, επειδή μαζεύονται εκεί τα κότερα και τα γιώτια και όλα αυτά, θέλουμε ένα αποθηκευτικό χώρο ή ένα μικρό χώρο, ο οποίος μπορεί να εξυπηρετεί με τον εργάτη αυτό που έχουμε και επιβλέπει και δίνει ρεύμα και νερό, να υπάρχει η ενοικίαση ενός μικρού χώρου, 20-30 τετραγωνικά, για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Μπορεί να είναι και γραφείο πληροφόρησης, τουριστικής πληροφόρησης του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά είπαμε και είπαμε ότι θα το ξαναδούμε το θέμα. Και από όλα αυτά προέκυψε η δημοπρασία. Και παρεμπιπτόντως, επειδή η δημοπρασία ήταν χθες 15 του μήνα, προχώρησε η διαδικασία της δημοπρασίας, ακυρώθηκε, τι έγινε. Εδώ, αν θυμάμαι καλά, είναι δημόσιος φορέας. Δεν είναι ούτε το μαγαζί μου ούτε το μαγαζί σας. Για να πηγαίνουμε και να λέμε να πάρουμε δύο τις μεσίτες, να δούμε τι μενίκια παίζουν στην πιάτσα, να μυρίσουμε και λίγο τα νίκια μας, να πάμε και κάνουμε δύο παζάρια, να πάμε να πάρουμε και τον Κώστα να του πούμε μάγκα, δεν έχεις εδώ. Καλά, είπα εγώ το κυβρό μου. Μπορώ να απαντήσω. Λοιπόν, μισό λεπτό, εγώ γνωρίζω πολύ καλά γιατί μπορώ να διαβάζω ακριβώς τι λένε οι γνώμοι. Λοιπόν, δεν υπάρχει λοιπόν να δούμε τι παίζει στην πιάτσα. Το τι παίζει στην πιάτσα στο δημόσιο σημαίνει πρώτον, κάνεις μια εκδήλωση για να έρθουν εδώ αυτοί που ενδιαφέρονται να νοικιάσουν, να παραχωρήσουν το ακίνητό τους για εκμίσθωση. Δεύτερον, για να έρθουν αυτοί πρέπει να έχεις κάποιους όρους με τους οποίους μετά θα ξέρουν ότι με αυτούς τους όρους εμείς δώσαμε προσφορά και όχι με άλλους. Αλλιώς θα σου φέρουν μια α4 καινή
με ένα ιδιόκυρο σημείο, να τους πούμε, πάρτε. Τρίτον, για να μπορέσουμε να έρθουμε εδώ η Λιμενική Επιτροπή και να μην καθόμαστε μέσα σε φακέλους και 850 σελίδες προσφορών ή όρο διακήρυξης, να αποφασίσουμε αν αυτό που θα κάνουμε θα πάμε στον Α, στον Β ή σε κανένα, γιατί εδώ πρέπει να μείνουμε, πρέπει να υπάρχει, όπως προβλέπει αυτός ο ρημάδης ο νόμος, μια επιτροπή που θα αξιολογήσει τις συγκεκριμένες προσφορές. Όλα αυτά λέγονται εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν δεσμεύουν κανέναν στο να αποφασίσει αν θα πάει ή όχι. Τώρα, αν η διαφωνία μας σε σχέση με το προηγούμενο συμβούλιο έγινε στο ότι εγώ αντιλαμβάνομαι διαφορετικά το κομμάτι της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εσάς, εδώ είμαστε να συζητάμε. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι επιτρεπτό να πάρει όλη αυτή τη χαοτική διάσταση αυτό το πράγμα μόνο και μόνο για να το κασάρουμε πολιτικά. Για μένα αυτά είναι πολύ μακριά, γιατί με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσα και εγώ να βγω να πω, ξέρετε κάτι. Ο προηγούμενος πρόεδρος, και ήταν και κατά τύχη δήμαρχος, επειδή ο άνθρωπος δεν προλάβαινε να ασχοληθεί πάρα πολύ με το Ελληνικό Ταμείο, γιατί ήταν και πρόεδρος στην ΕΤΑ και ήταν και από εδώ, ήταν και από εκεί, έλεγε: δεν βάζουμε πετρελαιόλια για το νερό εδώ, δεν βάζουμε τρία κουτιά. Θα σας πω πάρα πολύ. Εγώ δεν ήθελα να κάνω πολιτική. Και αν μπορούσα δεν ήθελα να πολιτική. Εάν ήθελα, θα μπορούσα να το είχα κάνει για να σε έχω βάλει 500 μέρες σε έντρα. Λοιπόν, οι διατάξεις λοιπόν του κώδικα είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν είναι τι ενίκια παίζουν. Το τι ενίκια παίζουν είναι σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι η άποψή μου και δεν μπορείτε να μου την αλλάξετε 100 χρόνια για να καλέσετε. Ο καθένας ό,τι θέλει. Κύριε Λαμπρινούδη. Υπάρχουν συνάδελφοι που υπηρετούν την τοπική αυτοδιοίκηση και ο κύριος Βογιατζής και ο Άλλη. Εδώ θα είναι ο κύριος Βογιατζής. Και ξέρουν τι σημαίνει διαδικασία. Πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν δεν θα μας αλλάξει η διαδικασία. Ακούσαμε λίγο. Εγώ δεν έχω έρθει εδώ να αλλάξω τίποτα. Ούτε είμαι σύμβουλος του Καλλικράτη για να μπορέσω να αλλάξω διαδικασία. Εγώ διαβάζω και αυτά που διαβάζω ερμηνεύω. Δεύτερο. Και είναι πολύ λογικό να μην μπορείτε να τα ερμηνεύσετε ή να τα ερμηνεύω εγώ λάθος. Δεύτερο, στο κομμάτι λοιπόν της μετεστέγασης, μου λέτε έχουμε χώρο. Η ανάλυση του φορέα. Καταρχάς, εγώ είπα ότι δεν πήραμε απόφαση για μετεστέγαση την προηγούμενη φορά. Και σας απάντησα λοιπόν. Αυτά όλα που έγιναν ήταν για να μπορούμε να έχουμε κάτι συγκεκριμένο στα χέρια μας και να δούμε αν θα πάρουμε απόφαση ή όχι. Η δημοπρασία. Ακριβώς. Χωρίς να πάρουμε απόφαση για μετεστέγαση της δημοπρασίας. Μα πώς θα έρθουν εδώ πέρα οι προσφορές και θα είναι τεκμηριωμένες για να μπορέσουν να τις ελέγξουμε. Θα έρθουν να πούμε περίπου τόσο. Δεν γίνεται δημοκρασία. Ξαναλέω, είναι η άποψή σας. Εγώ σας εξήγησα τι σημαίνει η εκδήλωση ενδιαφέροντος βάσει αυτών που διαβάζουν τον νόμο και δεν υπάρχει καμία περίπτωση ούτε να με πείσετε ούτε να σας πείσω. Είναι προφανές αυτό. Είμαστε βόρειος και νότιος πόλος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σας παρακαλώ πολύ. Μην χρησιμοποιείς εκφράσεις που κρατοδοχούν. Εδώ ήρθαμε για να υπηρετήσουμε τον θεσμό. Και ο θεσμός λειτουργεί βάσει του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο οποίος όταν κάνουμε εκδήλωση ενδιαφέροντος. Λέει ότι πρώτα αποφασίζει για τη μετεγκατάσταση και μετά δημοκρατείς. Ζητάς δημοπρασία. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ μέσα. Όχι, δεν προσπαθώ. Εσείς μου πουλάτε τρελίτσα εδώ πέρα. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ. Να σε καταστάσεις. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς δυστυχώς έχετε χάσει. Αν δεν προλαβαίνεις το λάθος που έκανες, τουλάχιστον μην το χειροτερεύεις. Λίγο, ας πω κάτι. Δεν είστε μόνο καλός στα λόγια, είμαι και εγώ καλός. Λοιπόν, μην μου το τραβάτε. Εξηγώ λίγο. Μπορείς να πάρουμε απόφαση για την κατάσταση, βγάζουμε δημοκρασία. Κύριε Λαμπρινούδη, μπορώ να τελειώσω λίγο το κομμάτι της απάντησής μου. Καταρχάς, εγώ δεν ήρθα εδώ για να χαλάσω την μέρα μου, έτσι. Λοιπόν, αν θες να παραδοχείς το λάθος που έκανες, παραδέχομαι και να σε προχωρήσει η διαδικασία. Συγγνώμη που σας καλέσαμε στη Λιμενική Επιτροπή και σας καλάμε τη μέρα. Συγγνώμη, πραγματικά έχετε απόλυτα. Δεν θα το ξανακάνουμε ποτέ. Θα χάσουμε και αυτό που ξέρουμε. Δεν θα το ξανακάνουμε ποτέ να σας καλέσουμε στη Λιμενική Επιτροπή και να σας καλέσουμε τη μέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Λοιπόν, στο κομμάτι τη μετασέλα του χώρου. Σε παρακαλώ. Γιατί κάπου το πράγμα μας τρέχει να δημιουργεί μια. Δηλαδή, εμείς πήραμε μια απόφαση. Δεν νομίζω να την αρνηθεί ο κ. Λαμπρινούδης την περασμένη φορά, να γίνει μια διερεύνηση. Ακριβώς αυτό. Κάποιον ανθρώπο, κάποιον υποδείγμα σε αυτή τη σημαίνει διερεύνηση. Λοιπόν, κ. Λαμπρινούδη. Εμείς διαφωνείτε δηλαδή στον τρόπο τη διερεύνηση. Ναι, η απόφαση υπάρχει να διερευνήσουμε. Ναι, υπάρχει τότε. Έχει υπάρθει απόφαση για διερεύνηση, κύριε Μίτση. Εδώ όμως γράφτηκε στα πρακτικά. Δημοκρασία. Από καθορισμός όρο δημοκρασία. Ο καθορισμός τι λέει, με ποιο τρόπο δηλαδή θα πάρουμε. Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής. Πότε το αποφασίσαμε αυτό. Κύριε Λαμπρινούδη, αυτό προσπαθώ να δει. Είστε έμπειρος, για πείτε μας τι θα πει διερεύνηση στον κώδικα. Βγάζει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι όποιος έχει ακίνητο στην τάδε περιοχή να έρθει σε επαφή μαζί μας, να διερευνήσουμε, να δούμε τι προσφέρει. Πώς θα το διερευνήσουμε. Έτσι λέει ο νόμος. Ποιος θα το διερευνήσει. Ο κώδικας το λέει. Μα δεν το λέει αυτό. Και αφού κατασταλάξεις,
Μάλιστα. Μετά βγάζει δημοπρασία. Μάλιστα. Αυτό σας εξηγώ λοιπόν. Ότι αυτό που λέτε δεν το αναφέρει. Έχει να κάνει με το δημόσιο. Χωρίς δημοπρασία δεν έγινε. Τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Εντάξει, έγινε. Εντάξει, Μα κύριε το δυνατό, θα τρελαθούμε. Τι είναι αυτά που λέτε. Όσο και να το λέτε, δεν υπάρχει περίπτωση να σα αφήσω ούτε οποιοδήποτε στιγμή να συνεχίσετε να πετάτε λάσπη σε ένα ανεμιστήρα ο οποίο κάπου θα μείνει κάπου. Τι είναι αυτά που λέτε, δηλαδή, εγώ και εσύ το φίλο. Ανεμιστήρα, λάσπη μετά από όσο αυτό κάνετε. Πώς παθούν να σε κάνω ότι έκανε αυτό το πράγμα. Δεν θα το παραδεχτεί. Σα ξαναλέω. Δεν μα τρελάνε και να το αποδεχτεί. Έχει στο τι σημαίνει εκδήλωση ενδιαφέροντο. Πώ να το κάνουμε. Έκανε δημοπρασία που δεν έχουμε πάρει απόφαση για δημοπρασία. Αυτό είναι. Και όλου διακίνησε να ξέρουμε. Πώς θα φέρουν οι άλλοι τεκμηριωμένα συγκεκριμένες τιμές. Αν αυτό είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβετε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι είναι αδιέξοδη συζήτηση. Αν θέλετε, δεν κάποιος να παραδεχτεί το λάθος, τι θα κάνω. Σωστά. Αναφέρεται σε εσάς που έχετε κάνει όλο αυτό το χαμό 10 μέρες τώρα. Δηλαδή, καταστρατηγήσει αποφάσει του Συμβουλίου και θα σα αφήσει το πρόγραμμα. Εγώ τι καταστρατηγώ. Τι σημαίνει ότι άλλη αποφάση από το Συμβούλιο. Έχετε άγνοια του τι σημαίνει καταστρατηγήσει. Μάλλον το γνωρίζετε πολύ καλά και γι' αυτό το λέτε. Το έχετε κάνει τόσο καιρό πάρα πολύ καλά. Ας σε παρακαλώ πολύ. Εγώ σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και αυτά... Αν θέλω να πείτε ότι δεν μπορείς να το αποκριθείς, το παρακολουθείς. Να το ζητήσετε την παρέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να θα ζητήσετε... Πάρω, δημόσιο σας δημόσιο προκαλώ δημόσιο. Να ζητήσετε την παρέτησή μου. Τι είναι αυτά που κάνουμε, τι είναι αυτή. Αυτά είναι πρωτόγωνα πράγματα. Μ' αρέσει που κάνετε τα λόγια σας. Έκανες ένα λάθος, παρακολουθείς ότι έκανες λάθος. Ακούστε με λίγο, σας ξαναλέω. Το μόνο λάθος ήταν ότι δεν γράφει και συγκεκριμένη παράγραφος. Όλα αυτά που συζητήσαμε και το τι σημαίνει εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι πολύ σαφή και μπορεί να τα βρει οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος βρίσκοντας τον νόμο. Αλλά ούτε αυτό δεν έχετε πει διαδικασία να κάνετε. Η κατάσταση είναι έτσι τώρα. Αν τα μέλη εδώ, ας τοποθετηθούν και τα μέλη και μετά όπως είναι. Αλλά πριν το αν δεν θέλει λοιπόν να παραδεχτεί το λάθος, δεν θα πάει μπροστά η διαδικασία. Έκανε λάθος, ξεκινάμε να συζητάμε. Αυτές τις απειλές θα τις κρατήσουν αυτό σας. Μα απειλή σου λέω ότι δεν κάνει λάθος. Ξαναλέω λοιπόν, προχωράω. Στο κομμάτι λοιπόν που ισχυρίζει ότι εγώ είμαι αρνητικός στο κομμάτι της μετεστέγασης, εσείς είστε αρνητικός στο κομμάτι της μετεστέγασης γιατί έχουμε ένα χώρο. Δηλαδή θέλω να πείτε ότι είναι μια επιχείρηση έξω.